Οι θέσει του τουρκικού πυροβολικού δέχτηκαν επίθεση από τι ρωσικέ αεροδιαστημικέ δυνάμει. Πριν από λίγε ώρε, η ρωσική στρατιωτική αεροπορία, σύμφωνα με την αδία προ, αφορά του βομβαρδιστές πρώτη γραμμή, ΣΑ στα ρώσικα, ΣΑ-24, ξεκίνησε μια σειρά ισχυρών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον των θέσεων τουρκικού πυροβολικού. Σύμφωνα με την πηγή αδία Μιλάμε για τα πυροβόλα όπλα M114 που βρίσκονται στην περιοχή του χωριού Han S. -Sambl. Επίπλεον, διάφορες πηγές αναφέρουν τοπικές στην καταστροφή των θρακισμένων οχημάτων και το στρατόπεδο χαγια τα Χαγιά-Ταχρή-Ραλ-Σάμ. Μια τρομοκρατική ομάδα που απαγορεύτηκε στη Ρωσία. Τα αεροσκαφη Σουκχό Σουκχώ-24... Των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων κατέστρεψαν το στρατόπεδο και τα θωρακισμένα οχήματα των τρομοκρατών Χαγιά Ταχρήρ Αλσάμ ένα χιλιόμετρο νότιο-ανατολικά του οικισμού Μπάσανκουλ. Καθώ η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι ανενεργή σε ζητήματα αποκλιμάκωση, η Ρωσία πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη, ακούμε. Οι μαχητέ επιτέθηκαν στου οικισμού Αλ Καμπύρ, Ζαράντα και Ντανίχ. Στα νότια τη επαρχία Ιντρίμπ και ξέρουμε ότι είναι η πιο μπαρτο, καπνισμένη πόλη τελευταίο διάστημα. Και από του μουσουλμάνου, M114 που έλαβαν από την τουρκική πλευρά που χτυπούσαν, οι συμμορίε πυροβόλησαν το αντικείμενο Χαν Εσάμπλ σε εκείνο το σημείο, το πονήμιο. Για άλλη μια φορά αντιμέτωπε με παραβία συμφωνιών οι αεροδιαστημικέ δυνάμεις πενθύμησαν στην Τουρκία ότι δεν θα ήθελα να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Άλλη μια φορά. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή από το γεγονό ότι η Ρωσία είχε αρχίσει να αντιδρά αρκετά σκληρά σε οποιασδήποτε προκλήσει από την Τουρκία, να αντιδρά με χτυπήματα σε τυχόν παραβιάσει των συμφωνιών για τη Συρία και αυτό έχει παρατηρηθεί από τι αρχέ του τρέχοντο έτου, γεγονό που δείχνει ότι η Ρωσία είναι πανέτοιμη να φτάσει ακόμη και σε ακραία μέτρα, συμπεριλαμβανομένη τη έναρξη επιθετική επιχείρηση εναντίον τζιχαντιστών που ελέγχονται από τον Ερντογάν. Τα M114 είναι 155 χιλιοστών, ο Βίδο Βόλα είναι ένα σειρώμενο βιδοβόλο που αναπτύχθηκε, χρησιμοποιήθηκε από τον Ηνωμένο Πολιτιών Στρατό. Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1942 ως μεσαίο πυροβολικό με την ονομασία 155 mm How is it? Εμένα χρησιμοποιήθηκε από τον Αμερικάνικο Στρατό, Β. Παγκοσμίου Πολέμου, Πόλεμο Κορέας, Πόλεμο Βιετνάμ. Ήμουν πέρυσι στο Βιετνάμ, όποιος δει εκείνο το μουσείο σοκάρεται για όλη τη ζωή πριν να αντικατασταθεί από το βιδοβόλο M198. Ο Σουχόι 24, αν το προφέρω και καλά, όνομα αναφοράς να το είναι, εξφωμάχος, Ονομαζόμενο είναι μια υπερχητική παντός καιρού αεροσκάφος επίθεσης, που αναπτύχθηκε στο Σοβιετική Ένωση. Το αεροσκάφο διαθέτει πτέρυγα μεταβλητή άρρωση, δύο κινητήρε, διάταξη καθίσματο δίπλα-δίπλα για το πλήρωμα των δύο ατόμων. Ήταν το πρώτο από τα αεροσκάφη Σοβιετική Ένωση Σταλικών Δημοκρατιών, που τη θυμάμαι και εγώ μαθήτρια, που μετέφερε ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα πλοηγή επίθεση. Παραμένει σε υπηρεσία στη ρωσική πολεμική αεροπορία, στη ρωσική Συριακή πολεμική, την ουκρανική πολεμική αεροπορία, την πολεμική αεροπορία Αζερμπαϊτζάν και σε διάφορε αεροπορικέ βιομηχανίε βλέπω γράφει.